Ένας χειμώνας θεατρικά πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Νομίζω ότι ξεκινάμε και παρακολουθούμε και ανοίγουμε αυτό το κουβάρι για την σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει. Άλλη μια στιγμή όπου ξεκλέβω τον χρόνο καταπληκτικών καλλιτεχνών, τον οποίο τη δουλειά αγαπάω ιδιαίτερα. Ένα βιβλίο πολύ αγαπημένο, πολύ διαβασμένο, με υπογραφή του Καραγάτση. Θυμάμαι τον Δημήτρη Τάρλοου όταν πρωτοξεκίνησε το θέατρο Πορεία πριν από 20 χρόνια, που λίγο τον ενοχλούσε να λέμε και να προτάσουμε στον πρόλογο ότι είναι εγγονός του Καραγάτση. Τόσα χρόνια μετά έχει το δικό του στίγμα, έχει απαλλαγή από αυτά και από πολλά άλλα, φαντάζομαι. Σωστά. Ο κάθε καλλιτέχνης, όταν ξεκινάει την καριέρα του, την δημιουργική του πορεία, έχει ανάγκη να χτίσει έναν κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό και εγώ στα 20 μου, στα 25 μου, στα 30 μου να θέλω να χτίσω έναν κόσμο. Τότε δεν είχα άλλωστε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τον Καραγάτση δημιουργικά. Νομίζω ότι ασχολήθηκα όταν εγώ ένιωσα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι σε αυτό και έχω μια ιδέα για το πώς μπορεί να γίνει. Αλλά ακόμα με ενοχλεί να ξεκινάει μια συνέντευξη για τον Καραγάτση. Τη διακόπτω, λέω stop. Αν θέλετε τον Καραγάτση, πάτε στον Καραγάτση. Χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε σήμερα, Δημήτρη. Παρακολουθώ τη δουλειά σου χρόνια. Επίσης, να πω μια μεγάλη καλησπέρα στον Γιάννη Στάνκουλου. Καλησπέρα. Πυκνός ο χρόνος. Δηλαδή, σκεφτόμουν από πέρσι μέχρι φέτος τι έχουμε πει, τι έχεις κάνει δηλαδή. Οπότε, με αφορμή τις αναμετρήσεις σου με ρόλους. Προσπαθώ και εγώ να ξεφύγω από αυτό το ζόφο τον οποίο με κάποιον τρόπο καλύπτει λίγο τη χώρα στην οποία ζούμε. Και ένας τρόπος είναι η δουλειά μου. Μέσα από τη δουλειά, όχι να ξεχνιέμαι απλά, να προσπαθώ να κοιτάζω περισσότερο μέσα μου. Και όταν ασχολούμαι με κείμενα τα οποία πραγματικά έχουν μια ουσία, κοιτάζω λίγο περισσότερο μέσα μου. Και αυτό με βοηθάει. Αφορμή της συνάντησής σας είναι ο Γιούγκερμαν και θέλω να πάμε στις πρόβες, να μου πείτε λιγάκι τι ζυμώσεις έχουν γίνει. Αν, Γιάννη, εσύ άλλαξες καθόλου τον τρόπο σκέψης του Δημήτρη, γιατί έχει αναλάβει την σκηνοθεσία, και αν εσύ, Δημήτρη, πήγες ίσως σε κάποια σημεία και κλείδωσες πάνω στον Στάνκουγλου, καθώς έχει αναλάβει την ενσάρκωση του ρόλου αυτού. Εγώ αυτό που ένιωσα με τον Δημήτρη από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε είναι ότι με εμπιστεύτηκε με κάποιον τρόπο και μόνο στην κουβέντα, όταν μου πρότεινε να κάνουμε τον Γιούγκερμαν. Για μένα είναι ένα βιβλίο που το είχα διαβάσει παλιότερα, ένα βιβλίο που πραγματικά το θυμάμαι. Εγώ νιώθω με τον Δημήτρη σαν να επιστρέφω στις ρίζες μου με κάποιον τρόπο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Δημήτρης και είχα να το κάνω και καιρό, είναι μέσα από πολύ όμορφους αυτοσχεδιασμούς, επί της ουσίας όμως αυτοσχεδιασμούς πάνω σε κάθε σκηνή, και αυτό με κάποιο τρόπο με έχει ξεμπλοκάρει από οποιαδήποτε εικόνα μπορεί να είχα εγώ για το τι είναι ο Γιούγκερμαν ή πώς πρέπει να παιχτεί ο Γιούγκερμαν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία με κάποιον τρόπο βρίσκω πράγματα τα οποία ίσως δεν θα τα βρίσκα αν πήγαινα με την πεπατημένη, ας το πούμε έτσι, την ατμόσφαιρα της σκηνής, το πώς έχω φανταστεί εγώ τον Γιούγκερμαν κτλ. Οπότε μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πάω με χαρά στην πρόβα. Δημήτρη, εσύ πώς μπαίνεις στην πρόβα?
Ο στόχος πάντα είναι να συγκεντρωθεί ένας θείασος, δηλαδή ένας αριθμός ηθοποιών που θέλει να δουλέψει ο ένας με τον άλλον και να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το τομέα πάμε καλά και είναι από τις ευτυχείς συγκυρίες, γιατί έχουν υπάρξει και λιγότερο ευτυχείς. Δεν πετυχαίνουμε πάντα στο βαθμό που θα θέλαμε. Δημήτρη, στην παρουσίαση του προγράμματος στο θέατρο Πορεία, για το θέατρο Πορεία, είπες ότι μετά τη Μεγάλη Χήμερα θες να επιστρέψεις τον Καραγάτση σε σχέση με το θέμα του ξένου. Mm-hmm. Και θέλω να ανασταθούμε λιγάκι σε αυτό. Προφανώς, κάθε φορά που επιλέγεις ένα έργο έχει να κάνει με μία εσωτερική δική σου ανάγκη, η οποία μετά σε οδηγεί σε όλο αυτό τον ζωγραφικό πίνακα που δημιουργείς με τους συνεργάτες, τους εκάστοτε που επιλέγεις και μετά όλο αυτό το παίρνει το κοινό. Τα τελευταία χρόνια το εισπράττει μάλιστα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να πω ότι αυτό που εσωτερικά εσύ ακούς ταυτίζεται και με το αίτημα από τη δική μας πλευρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιούγκερμαν είναι το θέμα του ξένου, αλλά όχι το θέμα του ξένου με την έννοια μόνο της ελληνικότητας και της ξενικότητας, αλλά και το τι σημαίνει να είσαι εσύ ο ίδιος ξένος μέσα στην ίδια σου τη χώρα, ακόμα κι αν είσαι Έλληνας. Τι σημαίνει αποξένωση από το περιβάλλον, τι σημαίνει αποχώρηση από τα εγκόσμια, πράγμα το οποίο επίσης υπάρχει μέσα στο Γιούγκερμαν, και να μας αφηγηθούν οι ηθοποιοί, όπως και εγώ ίδιος, την προσωπική τους ιστορία. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία του Γιάννη για το πώς βιώνει ο ίδιος αυτό που είπε πριν την Ελλάδα ως ζόφο, ας πούμε, αλλά και ταυτοχρόνως ως έκλαμψη, ως εκθαμβωτικό περιβάλλον. Υπάρχουν και τα δύο στο Γιούγκερμαν. Η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα των απίστευτων τοπίων και της ζωγραφικής, ας πούμε, της γενιάς του 30, αλλά και η Ελλάδα του ζόφου, που δεν αλλάζει ποτέ. Αυτή ήταν μια προσωπική μου ανάγκη και επειδή είμαι κι εγώ ένα παιδί μεικτής οικογένειας, όπως πολλοί άλλοι, αυτή την ανάγκη ίσως την έχω πιο πολύ από άλλους να τη διερευνήσω. Να συμπληρώσω σε αυτό πάντως ότι επιλέγεις το συγκεκριμένο έργο και σε μια εποχή που θα τολμούσα να πω ότι πολλοί από εμάς, αν και όχι προερχόμενοι από μεικτή οικογένεια, μπορεί να ζούμε μια ζωή μέσα στην οποία νιώθουμε ξένοι, ακόμα και μέσα στις επιλογές που έχουμε κάνει, γιατί η ζωή τις έχει ξεπεράσει ή γιατί έχει αλλάξει δραματικά κάτι. Οπότε νομίζω ότι έρχεται και αποκτά και μία άλλη δύναμη το έργο του Καραγάτση. Γιάννη, εσύ σε τι φάση είσαι παρακολουθώντας τις συνεργασίες, τη διαδρομή σου? Πρέπει να νιώθεις πολύ άνετα με αυτό που κάνεις. Δηλαδή, καθόλου ξένος, αν απομονώσω το περιβάλλον. Όπως είπα και πριν, δηλαδή, ευτυχώς είναι μερικές φορές που παιδεύομαι, ας το πούμε, τη δουλειά μου πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά η οποία την κουβαλάς στο σπίτι, σκέφτεσαι, προσπαθείς να ψάξεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, με τα νεύρα σου, με το νευρικό σου σύστημα κτλ. Αλλά πάντα λέω ότι ευτυχώς που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά, ας το πούμε έτσι, με κάποιον τρόπο μπορώ και ανασένω λίγο καλύτερα, και αυτό με βοηθάει εμένα στην προσωπική μου ζωή, με κάποιον τρόπο να μην παρετούμε. Και είναι και μεγάλη χαρά και ήρθε σε μια στιγμή ο Γιούγκερμαν που πραγματικά, επειδή είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρακτήρας που έχει φως πολύ, άσχετα από το ότι έρχεται από τη Φιλανδία και από τη Ρωσία και έχει κάνει πολλά άσχημα πράγματα, στο πούμε έτσι, στο παρελθόν, βλέπει αυτό το φως της Ελλάδας και νομίζω ότι μέσα από αυτό το φως και ο ίδιος κινείται και φτάνει να αλλάξει με κάποιον τρόπο τον ίδιο το χαρακτήρα. Και είναι κάτι που εμένα πραγματικά μου αρέσει και το έχω βιώσει και εγώ σαν άνθρωπος. Κρατάω τη λέξη φως, στην οποία νομίζω ότι πρέπει έτσι και λέω να δουλεύουμε όλοι για να κρατηθούμε και να πάμε στην επόμενη μέρα. Δημήτρη, νιώθεις ότι στην τελευταία δεκαετία, επειδή είσαι και καλλιτεχνικός διευθυντής ενός οργανισμού, ενός θεάτρου, το οποίο πια έχει δημιουργήσει ένα πολύ συγκεκριμένο ραντεβού, δηλαδή έχεις ένα δικό σου κοινό, το οποίο ανεξαρτήτως του αν θα ανεβεί ο Γιούγκερμαν ή Μεγάλη Χήμερα, το ευχαριστημένο, δανείζομαι τρέχουσες παραστάσεις, θα έρθει να δει, ξέρει ότι θα δει κάτι προσεγμένο, δουλεμένο, με αγάπη, με πίστη, με συνέπεια. Νιώθεις ότι εκεί εκπέμπεται ένα φως στο οποίο προστρέχουν ίσως και περισσότερο οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια? Με έναν άλλο τρόπο, το θέατρο σε μια τέτοια κρίση νιώθεις να ανοίγει περισσότερο τα φτερά του?
να ανθίζει. Το θέατρο Πορεία έχει διανύσει έναν ικανό δρόμο την τελευταία 20ετία και πραγματικά τα τελευταία 8 χρόνια περίπου έχει κάνει άλματα όσον αφορά την διείσδυσή του στο θεατρόφιλο κοινό και πράγματι έχει δημιουργήσει έναν κύκλο πιστών θεατών που ολοένα και αυξάνει. Πίσω από αυτή την προσπάθεια, εκτός από, όπως είπες, την αγάπη και την επιθυμία να κάνουμε θέατρο, κρύβεται και ένας πολύ υψηλός επαγγελματισμός. Να είσαστε στη θέση σας, ώστε να μην χρειάζεται να σταματάμε να σας ψάχνουμε κλπ. Όπου πρέπει να επαναλάβουμε κάτι, το επαναλαμβάνουμε. Εάν κάτι δεν λειτουργεί, το επαναλαμβάνουμε. Όπως θα κάναμε και σε μία πρόβλημα. Είχα την αίσθηση ότι λειτουργείτε μέσα στη συνθήκη, ότι το ένα πράγμα δένει στο άλλο, ότι ήσασταν όλοι παρόντες, οι περισσότεροι τουλάχιστον ήσασταν παρόντες που κάνετε. Και γενικά είχε μια ατμόσφαιρα αρκετά συνεπή όλο αυτό το πράγμα μέσα στην ιδιωτικότητά του. Άρα μου δείχνει ότι δεν βαδίζουμε σε λάθος δρόμο, εκτός από πολύ λίγα σημεία στα οποία πετυχθήκαμε έξω και που είπα τώρα αυτό γιατί έγινε. Στείνω μία παγίδα, το συνέστημα αυτό της επιτυχίας. Είναι πάρα πολύ γλυκιά, μαζί με το χρήμα. Και νομίζω ότι αναγκαστικά ένας άνθρωπος, επαγγελματίας και ένας καλλιτέχνης, όταν πατάει σε αυτά τα εδάφη, κερδίζει αυτοπεποίθηση, κερδίζει ίσως περισσότερη τόλμη, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, ίσως να χάνει και κάτι. Θέλω να μου πείτε αν πιάσατε τον εαυτό σας, γιατί συζητάμε σήμερα, ύστερα από αρκετά χρόνια, συνεχούς γενικά από εμάς έξω επιτυχίας. Δηλαδή και ο Τάρλο τα πάει πολύ καλά και ο Στάνκογλου τα πάει πολύ καλά. Βάλτε με λίγο, είστε κάποιες κρυφές, σκοτεινές γωνίτσες, στις οποίες τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα λέω, όπως τα βλέπουμε εμείς. Εγώ προσωπικά από την μέχρι τώρα εμπειρία μου έχω να σας πω το εξής. Το θέατρο Πορεία είναι ένα θέατρο το οποίο ό,τι έσοδα έχει τα επανεπενδύει σε παραστάσεις αλλά και σε βελτίωση του ίδιου του θέατρου. Ξέρετε, το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να δω το θέατρο σαν μια πηγή κέρδους. Η δε επιτυχία, ξέρετε ότι για μένα τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο είναι τόσο πρόσκαιρο όσο και η ίδια η ζωή. Με άλλα λόγια, πάντοτε σκηνοθετώ έχοντας στο μυαλό μου ότι αυτό που κάνουμε είναι αέρας κοπανιστός και ότι την επόμενη στιγμή δεν υπάρχει όπως και εμείς. Το κάνουμε για την ίδια την αξία αυτού που κάνουμε. Και το μοιραζόμαστε για κάποιες παραστάσεις, λίγες ή περισσότερες, με τους θεατές, με σκοπό να μοιραστούμε μαζί τους αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να δω το θέατρο ως τόπο ας πούμε εδραίωσης της φήμης ή του πλούτου μας. Ο πλούτος μας είναι οι ίδιες οι παραστάσεις μας και η κατάθεση του πνευματικού μας ιδρώτα. Γιάννη. Συμφωνώ απόλυτα. Μπαίνεις ένα κατάμεστο ηρώδιο. Μετακινείσαι, παίζεις στην Επίδαυρο, επίσης είναι κατάμεστη. Είναι εκεί, βλέπεις, είναι αέρας κοπανιστός από τη μία, αλλά από την άλλη, κάποιες στιγμές, η επιτυχία παίρνει σάρκα και ναι, οστά. Ναι, ξέρεις όμως ότι εγώ, ας πούμε, θα μιλήσω προσωπικά για μένα, ότι όταν, ας πούμε, ήμουνα στη Νέα Υόρκη και κάναμε το Closer τότε, μετά το πρώτο έτος της σχολής, έπαιζα για 4 άτομα και ήμασταν 4 ηθοποιοί. Για μένα από τότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που έπαιζα για τα 4 άτομα το Closer του Patrick Marber, παίζω για τις 4.500 το Ηρώδιο ή για τις 10.000 την Επίδαυρο. Δεν είναι ότι κάνω τη δουλειά μου διαφορετικά. Ναι, μεν σίγουρα είναι πολύ όμορφο το να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη ή ένα Ηρώδιο γεμάτο. Αλλά επί της ουσίας συμφωνώ με αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι με τον ίδιο τρόπο κάνουμε τη δουλειά μας και ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια άλλη παραγωγή που δεν θα ήταν γεμάτο το Ηρώδιο. Προφανώς βέβαια. Να προσθέσω και κάτι. Αν δεν πατούσε άνθρωπος στις παραστάσεις μου, θα είχα πάψει να είμαι σκηνοθέτης. Δηλαδή θέλω να πω, εάν δεν κάνεις για κάτι, στο δείχνει το ίδιο το κοινό, η ζωή, η κριτική. Ανοιχτοί είμαστε και εκτιθέμεθα με αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν το ότι συνεχίζουμε να το κάνουμε σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο έχουμε λάβει μια
επιβεβαίωση. Και την ίδια στιγμή όμως το να κάνεις και μια αποτυχία σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς και πράγματα τα οποία επειδή δεν τα έχεις σκεφτεί, επειδή έχεις μια επιτυχία, ας το πούμε έτσι, να αλλάξεις, ξέρεις, να αλλάξεις ρότα, να αλλάξεις, πώς να το πω, δρόμο, να πάρεις ένα άλλο μονοπάτι, να μην συνεχίζεις το ίδιο μονοπάτι. Πόσος χώρος υπάρχει για ζωή κανονική, Δημήτρη? Είπε πριν ο Γιάννης ότι η εποχή είναι ζωφερή, αλλά εμείς πάμε και κρυβόμαστε με έναν τρόπο. Στην πρόβα, στο ρόλο, σε αυτή την συνεργασία την εκάστοτε που τρέχει. Δημιουργείτε έναν δικό σας κόσμο και ένα δικό σας σύμπαν, στο οποίο μετά ερχόμαστε εμείς για να κρυφτούμε και να απομονωθούμε από τα αρνητικά και τα σκοτεινά. Μα για εσάς όμως είναι και τρόπο ζωής, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Άρα το δίπλα κομμάτι της ζωής που είπε ο Γιάννης υπάρχει. Διαστέλλετε, συστέλλετε. Ρωτάω εσένα προσωπικά τώρα, γιατί έχω καιρό να σε συναντήσω. Και οι δύο έχουμε παιδιά, και οι δύο έχουμε συντρόφους, και οι δύο έχουμε ζωή. Αυτή είναι όμως η ζωή. Η ζωή και των δυο μας, πιστεύω, χωρίς να θέλω να. Θα μας πει και ο Γιάννης την άποψή του, είναι η ζωή εν θεάτρο. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Για μας η πραγματική ζωή είναι αυτή. Αυτήν μοιραζόμαστε και με τις συντρόφους μας και με τα παιδιά μας. Δεν μοιραζόμαστε μια άλλη ζωή. Ναι, είναι ο διαχωρισμός λίγο, ξέρεις, είναι πολύ λεπτή η γραμμή, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, ξέρεις, είμαστε τόσο πολύ, ξέρεις, είτε με τη δουλειά είτε με τη ζωή μας. Νομίζω ότι λίγο χάνονται οι γραμμές και αυτό νομίζω μας δίνει και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ισορροπημένοι και πιο ήρεμοι. Και εγώ πιστεύω και πάρα πολύ στη μοίρα. Όπως και ο Καραγάτσης έχει μια μοιρολατρία μέσα στα μυθιστορήματά του, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχω πει πώς πρότεινα στο Γιάννη να είναι στο Γιούγκερμαν. Καθόμουν σε ένα εστιατόριο στην πλατεία Συντάγματος και έτρωγα με την σύντροφό μου και με τη μητέρα μου και συζητούσαμε ακριβώς το θέμα της διανομής του Γιούγκερμαν και έλεγα ότι εγώ φαντάζομαι τον Γιούγκερμαν να είναι ο Γιάννης. Και μου λέει η μάνα μου, γιατί δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο? Λέω, μα τώρα δεν είναι ώρα, είναι αργά, είναι 9.30 ώρα. Πού να πάρω τώρα τηλέφωνο και να του πω, θα αύριο. Και με το που το λέω αυτό, μετά από 10 δευτερόλεπτα, περνάει ο Γιάννης έξω από τη βιτρίνα του καταστήματος. Βγαίνω σχεδόν με τα chopsticks, ας πούμε, αναχείρας, και του λέω, Γιάννη, γεια σου, συζητούσα αυτό το πράγμα, θα σε ενδιέφερα. Μου λέει, για φέτος, δεν πιστεύω να εννοείς για φέτος. Λέω, όχι, για φέτος. Λέω, δεν είμαι τόσο ανόητος, για του χρόνου. Και έτσι έγινε η πρώτη συνάντηση. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει στη μοίρα, ας πιστέψει στις συμπτώσεις. Αλλά πάντως υπάρχει κάτι που πάντα σε οδηγεί. Εμένα τουλάχιστον πάντα κάτι υπάρχει που με οδηγεί. Που μου λέει τι να κάνω. Μια παράσταση που τυχαία υποτίθεται είδα και που μου ανοίγει το δρόμο για το πώς πρέπει να σκηνοθετήσω. Μια κουβέντα που κάποιος μου είπε και που μου φάνηκε σημαδιακή. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Εύχομαι να έχετε την επιτυχία όλων των τελευταίων ετών. Αυτό το ωραίο που λένε, ρε παιδί μου, να πάω, έχει μια πολύ ωραία παράσταση εκεί στον Τάρλο. Δεν βρίσκω θέσεις όμως, ξέρεις, ένα τέτοιο. Να γευτείτε και φέτος και να συνεχίσεις αυτόν τον συντονισμό. Αυτό το σκέφτομαι. Κάνω διανομή και περνάει ο ηθοποιός που μελέτησα, δηλαδή. Εγώ εύχομαι να συνεχίσουμε να κάνουμε ενδιαφέρουσες πρόβες, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια ζωντανή παράσταση που να χαίρονται και οι ηθοποιοί και οι θεατές. Και να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα στη συνέχεια των πραγμάτων. Το πορεία, ναι, μπορεί να κλείνει 20 χρόνια υπό τη δική μου διεύθυνση, αλλά υπήρχε και πριν από μένα. Το brand name του πορεία υπάρχει από το 1961 και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει στη συνείδηση του κόσμου, γιατί όσοι πέρασαν από εκεί, μα ο Δαμιανός, μα ο Παπαβασιλείου, μα τόσοι άνθρωποι που πέρασαν από το χώρο αυτό, έβαλαν ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Αυτή η σκηταλοδρομία να συνεχιστεί. Σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλό χειμώνα. Ευχαριστούμε. Dear Diary, I'm in love.